Παράσει κατά τα δοκάρια του και στο δικό του μισό. Όλος ο Απόλλων μείνει. Εξωτερική γυρίζει στον Κιτζίδη. 18. Παρακολούθησε απλώς το Σέρμεν λίγο πάνω από το αριστερό του γάμα. Κιτζίδη από τα αριστερά. Η σέντρα βγαίνει, ο Αποστολίδης δεν βρίσκει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, το σουτ και γκολ! Να... Κιτζίδης μάλιστα, όπως πολύ σωστά αναφέρει και ο Πάνος Μάλα μας, πετυχαίνει έξοδο του Αποστολίδη, ουσιαστικά στρώνει την μπάλα στο Κιτζίδη και θα κάνει το 1-0 για τον Απόλλωνα, ο οποίος κόντρα. Κιτζίδης λοιπόν, λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί χαμηλά, περνάει μπάλα, γκολ! Πολλές επικίνδυνες καταστάσεις, βλέπετε εδώ πως εκτέλεσε, περνάει μπάλα, η μπάλα από όλους, ο Κατσούλης ευνηδιάζεται, ξανά η εκτέλεση, η μπάλα και αγωνία του Κατσούλη για το 3-1. Λίγκ, βλέπουμε τον σκόρερ, τον Στράτο Χιντζίδη. Κάρις είναι 11-9 εδώ στο LFC Arena, ωστόσο η ομάδα του Μιχάλης Γιώβα, έχει του Σέρεμεν. Πάνω στην μπάλα για το φάουλ, ο Χιντζίδης με πολλά φάλτσα θα περάσει μπάλα. Θεωρώντας πως η μπάλα πέρασε κόρνερ για τον Ζεκίνη. Από τους μετρημένους ποδοσφαιριστές. Αυτός και ο Τσιμπάμπα, η μόνη που τόσο σέρε μεταγωνίζονται με γάντια. Από πλευράς της Λάρισσας. Ανεβαίνει ο Απόλλωνας Μύρης, θέλει να πιάσει και να τόσο... Να μην έχουν τροφοδοτηθεί σχεδόν καθόλου ενώ πλησιάζουμε και στο 27ο. Αυτά και από τον αγωνιστικό χώρο. Τον Απόλλων Μύρης να παίρνει. Θέλει το 0. Κιτζίδης θα πάρει την κεφαλιά γκόλμη. Σε ρόλο πυροσβέστη εκεί ο Σπύρινος Ελίμος. Ξανά εδώ η πολύ... Καλοχτυπημένο. Μπάλα πέρασε πολύ. Ο οποίος ήταν εκτελεστή και του φάουλ από το οποίο κρούσε το παιχνίδι. Κιτζίδης. Λάρισα που υποδέχεται εδώ στο LFC Arena. Ζεκίνια κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. Κατσίκης. Τον Κιτζίδη που θα περνάς αφού για τον Λεοντίου. Κιτζίδης. Το γέμισμα για τον Τσίπ. Γεμίζοντας. Τον Τσίτσις θα βάλει το πόδι του. Ο Μακρύλη. Για το τέλος του. Ξεκίνησε με αυτόν ο Πανσεραϊκός. Βασικό Τσούτσις. Σταματήσει ο Χιντζίδης, ο οποίος θα προλάβει και την μπάλα που βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Κώστας Τριανταφύλου για τον Τσούτσι, αυτός κοντράρει με τον Χιντζίδη. Θα αναφέρει την μπάλα μέσα στην κυρία της Καβάλας. Για να το κάνει απευθείας και θα αναπετάξει την μπάλα. Σε κόρνερ βλέπετε, έτσι όπως είναι και το γήπεδο, θα πω ξεχνάμε ότι παρότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, δουλειά των ποδοσφαιριστών και ιδιαιτέρως τερματοφυλάκων. Δείτε το κόρνερ, είναι καλή εκτέλεση, κεφαλιά και μπάλα. Ήρθε στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια για λογαριασμό του Ηρακλή. Χιντζίδη στα ελέξη και θα το μακρύ αριστερά. Προσπαθήσει ο Ντοσάντος, τα κλιμπάνω στην μπάλα από το Χιντζίδη. Κατσίκη, έρχεται από πίσω ο Χιτζίδης, πολύ ωραία να πάρει την μπάλα, να σουτάρει, καλό το σουτ. Εδώ το σουτ από τον Χιτζίδη που έχει πολύ καλό πόδι, εκτελεί για τον Απόλλωνα. Από το ιατρικό επιτελείο του Απόλλωνα είναι χαρακτηριστικά ότι έχει μουδιάσει η κνήμη του, αλλά περισσότερα δεν μπόρεσαν να μας πούν, διότι θα φανούν από τις απαραίτητες εξετάσεις τις οποίες θα υποβληθεί. Με το μυαλό έχω την εντύπωση, τρέχει ελάχιστα. Ξέρει αν είστε πολύ καλά αυτή τη θέση. Παραλίγο να γίνει το λάθος και από τη στιγμή που είχε ανέβει τόσο ψηλά ο Παγώνης. Προς την άδεια, το γεγονός ότι καταβλήθηκαν πολύ μεγάλες προσπάθειες από το μεσημέρι προκειμένου να υπάρξει ιδιαίτερη φροντίδα για τον αγωνιστικό χώρο. Έγιναν γράμματα στον Δημήτρη Κοταρά, είχε σκίσιμο πίσω από το αυτή και του έγιναν γράμματα για να μπορέσει να συνεχίσει. Χιτζίδη στο κόρνερ. Κατσίκης πιέζει το Κατσίκης, ο οποίος πέρυσι με την Καλυθέα έφτασε μέχρι τα play-off. Καλυθέα έφτασε πολύ κοντά στο να επιστρέψει και... Τον Κιάσο και τώρα για τον Χιτζίδη. Σέντρα του Χιτζίδη. Ένα παιχνίδι που επίσης θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά από το MotoGP. Εδώ όμως είναι η προσπάθεια του Ατματζίδη. Εκτελεί πολύ δυνατά ο Μιχελής. Θέλει ζήσεις για τον Χιτζίδη.
το άνοιγμα. Για να δούμε. Χιτζίδης εδώ με Μουσταφίδη. Στη διεκδίκηση της μπάλας. Πρέπει να έχει βρει στο κέντρο και πήγε δεξιά να παίξει ο Μανιάς. Περνάει ο Χιτζίδης. Χιτζίδη από τα αριστερά. Βγαίνει, δεν θα το κάνει. Το γέμισμα γίνεται, η μπαλά περνάει ο Άντερσον, ο Σουλίδη. Τι μεσαία γραμμή, Μάκετ. Με περιμένω τι αναφόπητα από την Κιβεντούχο. Κιτζίδη. Ένα σεφίγιο από δύο παίχτε. Ο Δεϊρακλή, μια σειρά που ήταν στο Άγιστο. Εντό έδρα. Πλεονέκτημα, ο Φιλιππίνο. Πάσα κάθετη, δεν περνάει. Καμάρα. Τζίδης, προσοχή εκεί. Είναι γρήγορη επίθεση. Τζιλικύρης. Τζίδης πάρα πολύ ωραία στα... Είναι κλείπτον σε στάση αναμονής. Τζίδης, κάθετη πάσα. Τριβοκάπιτς. Από τα δεξιά. Πάει να περάσει ο Τζίδη. Κόντρα. Ο Γέμις, πεμβαίνει ο Διαμαντίδης εκεί. Χιτζίδης. Με το δεξί. Για τον Διαμαντή. Γεμίς, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά Καμαρά. Πάμε να δούμε πάλι. Χιτζίδης το φάουλ. Κεφαλιά το... Σε ευνοϊκή θέση για να εκτελέσει. Κόρνερ. Χιτζίδης και πάλι. Σε 77. Κεφαλιά τώρα 1-1. Ο Καραϊσκός τον ρώτησε γιατί με αποβάλλει στο Χιτζίδη. Χιτζίδης, κεφαλιά προς τα πίσω. Φτάσε στον Κατσίκη. Στην περιοχή. Χιτζίδης, απευθείας εκτελεί ο Χιτζίδης, δυσκολεύει πάρα πολύ τον Κατσούλη. Καλυθέας ξανά η εκτέλεση φάουλ του Χιτζίδη, δύσκολα. Πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι αυτά πάντα επηρεάζουν τους ποδοσφαιριστές. Το βλέπουμε άλλωστε. Συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε νωρίτερα και την κίτρινη κάρτα στον Αλέξανδρο για να τελειώσει τη φάση. Από κοντά η Καλυθέα. Να πάνε. Διαμαντίδης για τον Χιτζίδη. Σέντρα του Χιτζίδη. Και φάτα στην περιοχή του Τακίδη. Χιτζίδης θα εκτελέσει απευθείας ο Τακίδης. 18. Βγείται με ένα 0 του Απόλλων Αθηνών χάρη στο τέρμα του Βόγιοβιτς στο 22 λεπτό της διανύμου πλέον το 25ο. Ζωντανή μετάδοση τελών. Μάκρο Καμαρά, απάντηση από τον Ιωάννου. Τζίδη σημαντική κατέληξη στα χέρια του Τακίδη. Χιτζίδης, γλίστρης ο Μανιάς, ό,τι παίρνει την εσωτερική, γυρίζει τον Χιτζίδη. Προσπαθούν να κρατηθούν στο όριο του offside και ο Περογαμβράκης και ο Παπάζογλου, επέμβαση του Χιτζίδη στον Μανιά. Τον βρίσκουν ζεστό, τον ψάχνουν οι συμπαίκτες του. Χιτζίδης χαμηλά. Πίεσε ο Λαμπρόπουλος, διορθώνει το λάθος ο Χιτζίδης και τώρα κάνει και Γρηγόρη. Όπως πάντα. Το κόρνερ του Χιτζίδη, Γουναρίδης χάνει την μπάλα. Καλές κινήσεις, Διαμαντίδης. Χιτζίδης. Μανιάς, η πίεση βγάζει την μπάλα έξω. Παλιά του Παπάζογλου, πολύ ωραίο άλμα. Λαμπρόπουλος. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει στην πολλή ομάδα που να βάζει γκολ 4 και 5 σε κάθε παιχνίδι. Άρα η διαφορά των πραγμάτων την κάνει ποιος είναι πιο πολύ ώρα. Να απολαύσετε, είπε για να έχει πετύχει στην Premier League. Κεφαλιά του. Διασονίδης. Τρέχει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα γίνει όμως το λάθος. Ανοίγει το Ηρακλής από τη δεξιά πλευρά και είχε κάτι τέτοιο. Εκτός από την πίεση. Τσιλιγκύρης στην εκτέλεση του Κόνερ. 10 λεπτό. Με φάλτσο κεφαλιά. Κύριε Ζωβοσνιάδης. Ωραία προσπάθεια του Τζανακάγη. Τζανακάγης προσπαθεί να αποφύγει. Ακόψει ο Τζανακάγης για τον Ρωμάνο. Καμαρά, έχει χώρο. Επιχειρεί. Γκατιάγκα. Κρωματάς. Κρωματάς προσπαθεί και να αποφύγει τον αντίπαλό του. Κάνει από τον Χιτζίδη.
Ρωμάνο αλλαγή παιχνιδιού, θα κόψουν οι απολωνιστές. Σεμπερίδης, Διαμαντίδης, ωραία η παλιά για τον Τσιλιγκύρη. Μανιάς. Ζαχώρα, Ζαχώρα, θα πέσει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Χιτζίδης. Καλάκης κάνει την προσπάθειά του, θα κάνει τη σέντρα παράλληλη και έχουμε το κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για τον Εργοτέλη. Εκτελεί. Εντυπωσιακή απόκρουση στο φάουλ αυτό του Χιτζίδη από τον... Εκτέλεσε το φάουλ. Εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι.